Θα πάμε στην ωραιότερη στιγμή της ημέρας, στον κύριο Μιχάλη Τσόχο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Λυπημένα μαϊμουδάκια βλέπω. Μελαγχολικό μουντ ακούω. Αυτή τη φάτσα είχα πραγματικά την ώρα που γυρνούσα. Την ώρα που γυρνούσα, ναι. Όταν άρχισα να τελειώνει η μέρα και έλεγα... Όχι, το ξέχασα τώρα στο πρώτο μισάωρο. Τώρα δεν θέλω να το ξανασκεφτώ λίγο. Μόλις τελειώσει την εκπομπή, ναι, θα κλειστώ πάλι στο γραφείο μου να το σκέφτομαι. Γι' αυτό η καλύτερη λύση είναι να μην πηγαίνει διακοπές. Πηγαίνει από τη ρουτίνα, καταλαβαίνει, κατάλαβε ότι. Κοίταξε. Γιατί, να μην είναι, γιατί το μικρό κομμάτι είναι αυτό και το μεγάλο να είναι το άλλο και να μην είναι ανάποδα. Αλήθεια λες. Απ' την άλλη, σκέφτηκα μήπως την επόμενη σεζόν, αν και το είχα πει και πέρυσι, αλλά δεν το έκανα φέτος, την επόμενη σεζόν μήπως το σπάσω. Δηλαδή, το μισό, τις μισές διακοπές, να γυρίσω μία εβδομάδα και να ξαναφύγω τις άλλες μισές. Ναι. Δεν το έχω κάνει ποτέ αυτό. Δεν ναι, ξέρω αν... Καλό είναι αυτό να ξέρεις, γιατί περνάς 15 μέρες στη δουλειά, μην γυρίσεις για μία εβδομάδα, γίνεται για δύο. Περνάς 15 μέρες ζάχαρη, γιατί έχεις λίγο ανανεωθεί και περιμένεις να φύγεις. Ναι. Λέω μήπως αυτό, δεν το έχεις κάνει γι' αυτό να τις σπάσεις διακοπές σου και... Το έχω κάνει. Είναι καλό. Το καλύτερο δε είναι αν μπορείς να βρεις, εγώ έβρισκα εκεί στο Σεπτέμβριο στις αρχές, τις διακοπές που είχε πάντα εκεί για τις εθνικές ομάδες. Αυτό είναι το ιδανικότερο. Να φύγεις και 5-15 Σεπτέμβρη. Σεπτέμβρη είναι οι καλύτερες, αλλά δυστυχώς δεν μπορώ. Ναι. Να φύγω από εδώ εκείνη την περίοδο, αλλά είναι καλύτερες, δηλαδή φέτος το Σεπτέμβρη άνετα θα έφευγα. Στην έκθεση ναι, δηλαδή να μην είμαι ούτε μισή ώρα στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Ναι, θα ήθελα, αλλά θα το λουστώ. Εντάξει λοιπόν, πώς πέρασες. Τέλεια, πέρασα τέλεια. Τέλεια. Δόξα τω Θεώ. Μπράβο. Δόξα τω Θεώ, πέρα από το κλάψιμο ας πούμε, δόξα τω Θεώ, πέρασα τέλεια. Δεν έχω μία τώρα, δηλαδή αν δεν έχεις κανένα ευρώ να πάρω τίποτα. Δεν έχω μία. Κοίτα αυτό το πράγμα. Έχουν τελειώσει όλα. Έβλεπα έναν, όταν γυρίζω πολύ από τις διακοπές που δεν υπάρχει μία, έβλεπα έναν που έλεγε εντάξει, λέει, ωραία περάσαμε, δεν θα συσταθούμε το χειμώνα, αλλά δεν μ' αρέσει, ωραία περάσαμε. Ναι. Όχι, εγώ προετοιμάζομαι με αυτό εδώ που γίνεται το thriller, ας πούμε, ανοίγεις τηλεόραση μισή ώρα και σε πιάνει, ας πούμε, να πάει να κρυφτείς σε καμιά σπηλιά με το ρεύμα, με το αέριο, με το ένα, με το άλλο. Ξέρω εγώ, καλύτερα να κουκουλωθούμε από τώρα. Δηλαδή έχω το ερκοντήθιο ανοιχτό στο σπίτι και το κοιτάω, με κοιτάει, το κοιτάω, με κοιτάω. Αλλά δεν μπορώ χωρίς εσένα που βγαίνεις λίγο ακριβά, αλλά δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Λοιπόν, εντάξει, εμείς που είμαστε χειμωνάκιδες που δεν αντέχουμε τη ζέστη, ενώ το κρύο το αντέχουμε, καλύτερα να περάσουμε το χειμώνα. Ναι, εννοείται. Εγώ είμαι χειμωνάκιας, δεν το θέλω το καλοκαίρι με τίποτα. Δεν το θέλω. Είμαι χειμωνάκιας άρρωστος, οπαδός. Χουλιγκάνος. Λοιπόν, και έρχεται και ξεκινάει πάνω στη φάση μου τη χάλια, ας πούμε, το ελληνικό πρωτάθλημα. Λέω εκεί, γιατί ξέρεις, και τα πανευρωπαϊκά, τα έλεγα πριν, στο πρώτο κομμάτι της εκπομπής. Είδα λίγο στίβο, λίγο αυτό, λίγο το ένα, λίγο το άλλο. Λοιπόν, και έρχεται το μάτς της Λεωφόρου. Ναι. Ξεκινάει αυτό, σε κάποια φάση το βλέπω, λέω, εσύ έβρεξε. Αφού ήμουν έτοιμος να στείλω μήνυμα, εσύ βρέχει εκεί. Έβλεπα το γήπεδο, ας πούμε, κολούσε και η μπάλα. Μετά κατάλαβα ότι λίγο το λάστιχο δεν έκλεινε, ας πούμε, η κάνουλα εκεί, η βρύση. Ναι, το παραποτίσαμε. Το παραποτίσαμε. Οκ. Okay. Λοιπόν, και έρχεται το τέλος του αγώνα και πάει ο συνάδελφος στον αγωνιστικό χώρο να μιλήσει με τον Γιοβάνοβιτς. Πώς το λένε τον συνάδελφό μας που πήγε. Τώρα Αποστόλη Πάνω. Τον Αποστόλη Πάνω, ναι, που τον λέει ο Θαναϊλάκης που τον είπε Αποστόλη Λάμπο χθες πάλι. Λοιπόν, το βράδυ. Επίσης ο Γιώργος έχει αφορό πρόβλημα. Έχουμε Αποστόλη Πάνω στον Παναθηναϊκό και Πάνω Μάλαμα στην ΑΕΚ. Ναι. Δεν τις πετυχαίνει ποτέ. Ποτέ. Και ο Λάμπος είναι... Αποστόλη Μάλαμα, ο Λάμπος είναι στην ΑΕΚ. Λάμπο. Ναι. Λοιπόν, και πάει ο Αποστόλης Πάνος λοιπόν στο Γιοβάνοβιτς και γίνεται αυτό το φοβερό, νομίζω ότι είναι... θα είναι το hit της χρονιάς, ας πούμε, με την ερώτηση που το κάνει για τον Μπενάν. Ακούγεται μετά την πρώτη αντίδραση του Λουτσέσκου, του Γιοβάνοβιτς, ακούγεται το δικό σου χαμογελάκι στον αέρα, την απάντησή του. Ναι, λέω, ρε φίλε, δεν κρατήθηκε, ας πούμε. Λοιπόν,
Και είναι και η φάτσα του Γιωβάνοβιτς, αλλά και η αντίδρασή του. Που έχει γίνει χαμός. Δηλαδή, αυτό που έκανε ο Παναθηναϊκός εχθές, μένα μου άρεσε πάρα πολύ. Με γύρισε χρόνια πίσω, σου λέει: είναι ωραίο, ρε φίλε, να ανακοινώσουμε τη μεταγραφή λίγο πριν το μάτς, την ώρα που είναι ο κόσμος στο γήπεδο. Την επισημοποίησε τη μεταγραφή, έτσι. Και ο Γιωβάνοβιτς μου δείχνει εμένα, δηλαδή αυτό που καταλαβαίνω, ότι δεν έχει πάρει χαμπάρι τι γίνεται. Όχι, γιατί εκείνη την ώρα είναι μέσα στα αποδυτήρια. Προφανώς δεν έχει ακούσει τι έχει πει ο Κώστας Παπαγεωργίου που κάνει την ανακοίνωση των 11 και που ανακοινώνει και στις 8 παρα 5 τη μεταγραφή του Μπερνάρ. Ξέρω ότι έχουν πάει άνθρωποι του Παναθηναϊκού προφανέστατα να τον υπογράψουν, αλλά την ώρα του μάτς προφανέστατα δεν έχει καμία ενημέρωση ότι πέσανε οι υπογραφές. Οπότε στην αρχή πιστεύει ότι η ερώτηση είναι, ξέρεις, η κλασική ερώτηση, τι γίνεται με τον Μπερνάρ. Τι γίνεται. Όταν καταλαβαίνει ότι ο άλλος του λέει... Δεν άκουσε και το όνομα, Ζενάκη, δεν κατάλαβε και το όνομα. Δεν άκουσε και το όνομα, ναι. Όταν καταλαβαίνει ότι ο άλλος του λέει ανακοινώθηκε, σου λέει, όπα, αυτή είναι πιο μπροστά από μένα. Εγώ αυτό δεν το ξέρω. Και έγινε στο γήπεδο με τα μεγάφωνα. Δηλαδή, επειδή έγινε 8 παρα 5 παρα 3, πότε έγινε? Δεν ήταν στο μπάγκο. Όχι, ήταν στη Φυσούνα που προφανώς ήταν έτοιμοι να βγουν. Δεν είχαν βγει ακόμα οι ποδοσφαιριστές. Οπότε ήταν εκεί. Μπορεί να είχε τις τελευταίες κουβέντες με τους παίχτες λίγο πριν βγουν στον αγωνιστικό χώρο. Δεν το άκουσα καθόλου. Μα η ανακοίνωση ακούστηκε μέχρι το Σούνιο. Ακούστηκε τόσο δυνατά το είπα αυτό στο μικρόφωνο. Δεν τάξω. Εκτός κι αν ήταν ρόλος αυτός του Γιωβάνου, γιατί είχε Σέρβος. Μπορεί να ήταν ρόλος. Όχι, όχι, όχι. Όχι. Όχι, όχι. Δεν κάνει τέτοια ο Ιβάν με τίποτα. Και ήταν και τόσο φυσικό η αντίδρασή του που δεν έχει καμία αμφιβολία. Ναι. Εσείς κάτι θα ξέρετε. Κάτι θα ξέρετε. Κάνε τον παγόνι. Εντάξει, και ο Αποστόλης Πάνος έκανε πολύ ωραία και αυτό το παγόνι μου. Δεν ήθελε να τον εκθέσει περισσότερο. Το μάζευε πολύ ωραία. Δεν είπε μετά ότι αυτό το μεγάφωνα, ρε Ιβάν, πού ήσουν εκεί την ώρα, αλλού ήσουν. Ήταν κορυφαία στιγμή. Ήταν η στιγμή που αγάπησα και πιστεύω δεν θα έρθει άλλη τέτοια στιγμή. Τόσο ωραία. Αυθόρμητη. Ναι, ναι, ναι. Και σ' ακούω και εσένα που γελάς, δηλαδή σ' έκανα και εικόνα ταυτόχρονα. Λοιπόν, για να κάνουμε ένα σχόλιο για το πρώτο δείγμα. Όλο το δείγμα το έχουμε, ας πούμε, έτσι. Το πρώτο δείγμα είναι ότι η πλειοψηφία, για να μην πω όλες, η συντριπτική πλειοψηφία των ομάδων δεν είναι ακόμα έτοιμες. Έχουμε καλά και κακά μαντάτα. Κέρδισαν όλοι οι μεγάλοι. Αυτό δεν ξέρω αν είναι καλό. Εγώ προτιμώ τα πρωταθλήματα που δεν κερδίζουν όλοι οι μεγάλοι. Κέρδισε και το Big Five. Άλλος ευκολότερα, άλλος δυσκολότερα, άλλος με άνεση, άλλος με ζόρι. Πάντως κέρδισαν όλοι. Κάποιες νίκες είναι λίγο πλασματικές. Τέτοια είναι τσάικ, νομίζω. Εμφανίστηκε αρκετά ανέτοιμη. Έως ένα βαθμό πολύ φυσιολογικό, γιατί είναι η μοναδική από το Big Five που δεν είχε παίξει ευρωπαϊκά μάτς. Αυτό ήταν το πρώτο επίσημο. Για 30-35 λεπτά στη Λαμία δεν ήταν καθόλου καλή. Και στάθηκε τυχερή που δεν βρέθηκε πίσω στο σκόρο. Και δεν ξέρω αν είχε βρεθεί πίσω στο σκόρ, αν είχε μπει το πέναλτι, πώς θα λειτουργούσε ή αν είχε βάλει την πολύ μεγάλη ευκαιρία ο Ντε Βισέντι. Μετά βεβαίως όταν βρήκε το πρώτο γκολ και οι παίχτες της απέκτησαν αυτοπεποίθηση, μας έδειξε ορισμένα από τα πράγματα που σχεδιάζει ο Αλμέιδα, όπως αυτή την πίεση ψηλά που λειτουργήσε και τα δύο πρώτα γκολ της ΑΕΚ από αυτήν ήρθαν, από κλεψίματα πολύ ψηλά με την πίεση της, εκμεταλλευόμενοι τα λάθη που έκαναν οι παίκτες της Λαμίας. Αλλά γενικά δεν είναι, παρά το γεγονός ότι ας πούμε λες όπου πρεμιέρα εκτός έδρας νίκη 3-0, wow, δεν ήταν wow. Σε καμία περίπτωση δεν ήταν wow. Όπως δεν ήταν wow και η νίκη με 3-0, για να πάω στο άλλο 3-0, στην άλλη θεωρητικώς εύκολη επικράτηση του Άρη. Δεν το είδα καθόλου το match live, γιατί ήμουν εκείνη την ώρα στη λεωφόρο, αλλά επειδή ξέρω ότι θα μιλήσουμε αρκετά σήμερα γι' αυτό. Γύρισα σπίτι, έφτιαξα ένα ποτάκι και είδα τι να κάνω. Σε μαγνητοσκόπηση σε παράληψη Άρης Λεβαδιακός. Και λέω ότι καταρχάς ο Άρης του δεύτερου ημιχρόνου ήταν πολύ καλύτερος. Και λέω ο Άρης του δεύτερου ημιχρόνου, γιατί ο Άρης του δεύτερου ημιχρόνου είχε διαφορετική διάταξη και είχε και αυτήν την αδυναμία μου που σου έχω μιλήσει πάρα πολύ για αυτό το ποδοσφαιριστή, τον Μανού Γκαρθία στην 11 στο δεύτερο ημίχρονο, που δεν τον είχε στο πρώτο. Και είχε και τον Τζιόπ στο δεύτερο ημίχρονο που δεν τον είχε στο πρώτο, διότι αυτός άργησε να έρθει, ήρθε αρκετά ανέτοιμος και χρειάζεται χρόνο από άποψη φυσικής κατάστασης, δεν είναι ακόμα έτοιμος για 90 λεπτά.
σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο ο Άλης λειτουργήσε πολύ καλύτερα, αλλά δεν μπορώ να το πω με ασφάλεια γιατί είχε και το 2-0 υπέρ του, οπότε η αυτοπεποίθησή του ήταν στα ύψη. Πάντως ο τρόπος που έπαιξε στο δεύτερο ημίχρονο ήταν πολύ πιο λειτουργικός, είχε μεγαλύτερη ασφάλεια, δέχτηκε λιγότερες φάσεις, είχε μεγαλύτερη ποικιλία στο παιχνίδι, είχε καλύτερη κυκλοφορία της μπάλας, είχε πολύ περισσότερα πράγματα από ότι το πρώτο ημίχρονο που το 2-0 του το έδωσε η μπάλα πολύ απλόχερα, για την ακρίβεια του το έδωσε ο Μαντσίνη πολύ απλόχερα, με δύο ατομικές ενέργειες. Δεν είναι εικόνα του πρώτου ημίχρονου για να κερδίζει ο Άρης με 2-0. Θα έλεγα ότι ο Λεβαδιακός ήταν εισάξιος του Άρη στο πρώτο ημίχρονο. Ο Άρης εμφάνισε πάλι εκείνα τα πολλά προβλήματα που είχε εμφανίσει και από το 5-0 με την Γκόμελ και το συζητούσαμε, με μια soft μεσαία γραμμή, με μια απόσταση ανάμεσα στις γραμμές όπου μπορούσαν να παίξουν άνετα οι παίκτες του Λεβαδιακού και να δημιουργήσουν, και γι' αυτό άλλωστε και δημιούργησαν. Νομίζω στο πρώτο ημίχρονο ο Λεβαδιακός, αν θυμάμαι καλά, έχει 5 τελικές εντός εστίας. Έχει δηλαδή 5 επεμβάσεις ο Κουέστα, δείγμα του ότι ανασταλτικά ο Άρης δεν λειτουργούσε καλά. Και προσπαθεί ο Μπούργος να ισορροπήσει ανάμεσα σε αυτό το 4-4-2 και την ασφάλεια στην ανασταλτική λειτουργία, αλλά μέχρι τώρα δεν τα έχει καταφέρει. Αυτό το 4-4-2, ίσως λόγω των χαρακτηριστικών των δύο κεντρικών χαφ που χρησιμοποιεί, αν παίξει ο Διόπ δηλαδή, θα δέσει, θα είναι καλύτερη η λειτουργία η ανασταλτική, δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει, αλλά νομίζω ότι όσο περνάει ο καιρός, όλο και περισσότερο θα σκέφτεται το να προσθέσει ένα κεντρικό χαφ. Η ποιότητα του Μανού Γκαρθία είναι δεδομένη, την είδαμε και χθες. Για να γίνει λίγο πιο, να υπάρξει καλύτερη ισορροπία στο παιχνίδι του Άρη. Ο Άρης που κερδίζει πολλά πράγματα από τον... Θα μου πεις γιατί μιλάω πολύ για τον Μαντσίνη, γιατί ο Μαντσίνη είναι αδυναμία μας, νομίζω και δική σου. Ναι, το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές. Και γιατί δεν είναι και καινούριο πρόσωπο. Εγώ θα μιλήσω πολύ για τον Γκρέι, ο οποίος θες φάνηκε να χάνει γκολ και να βάζει μόνο ένα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ο Άρης έχει έναν πολύ κανονικό σεντερφόρ, που είμαι σίγουρος ότι θα βάλει και πολλά γκολ στο πρωτάθλημα, αλλά πέρα από τα πόσα γκολ θα βάλει ο ίδιος, επιτέλους όλοι οι υπόλοιποι λειτουργούν, όλοι οι υπόλοιποι παίκτες του Βουάρινο, λειτουργούν μέσα στο γήπεδο ξέροντας ότι υπάρχει σεντερφόρ. Και αυτό τους διευκολύνει στις κινήσεις τους, τους διευκολύνει στον τρόπο με τον οποίο παίζουν, τους διευκολύνει στην προσήλωσή τους στο ποιον αναζητούν και πώς τον αναζητούν. Κάτι που πέρυσι με τον Αμπουμπακάρ Καμαρά δεν συνέβαινε. Είχαμε πει πάρα πολλές φορές ότι είναι πολύ καλός παίκτης, αλλά δεν είναι καθαρό αιμό εννιάρι. Και βέβαια έχουμε και μια μεγάλη αποκάλυψη, διότι πρόκειται για αποκάλυψη ο Πάλμα. Πια δεν είναι ένα παιδί που κοίτα, α, είναι ταλαντούχο, έκανε ένα καλό μάτς, α, είναι ταλαντούχο, έκανε δύο καλά μάτς, α, είναι ταλαντούχο, έκανε τρία καλά μάτς. Ναι, ναι. Πρόκειται για ένα παιδί που εξελίσσεται σε πρωταγωνιστής. Η πάσα που βγάζει στο τρίτο γκολ του Γκρέι είναι αριστούργημα. Γενικά ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί είτε ως δεύτερος επιθετικός είτε ως ακραίος μέσος δείχνουν ότι έχει και πολύ ωριμότητα για την ηλικία του, και παρά το γεγονός ότι είναι πολύ άγουρο, ένα παιδί που παίζει 6 μήνες στην Ευρώπη και έπαιζε στις Ονδούρες, δηλαδή okay, δείχνει και πολύ ωριμότητα και πολύ καλή τακτική προσήλωση, πολύ, πολύ σπουδαία πράγματα από αυτό το παιδί. Αλλά ξαναλέω, να χαμηλώσει μπάλα και να μην υπάρξει μεγάλος ενθουσιασμός, γιατί ο Άρης έχει ακόμα σοβαρά ζητήματα στην ανασταλτική λειτουργία. Δεν μπορώ να ζυγίσω το Λεβαδιακό, αλλά δεν πιστεύω ότι δεν θα είναι μία από τις χειρότερες ομάδες του πρωταθλήματος. Και όταν μία από τις χειρότερες ομάδες του πρωταθλήματος σου κάνει τόσες φάσεις σε εντός έδρας μάτς, σίγουρα πρέπει να προβληματιστείς και να βρεις τρόπους για να διορθωθείς, γιατί αργότερα θα έρθουν πιο δύσκολα πράγματα και δεν θα είναι εύκολο να τα διαχειριστείς. Ναι, έτσι είναι. Πάνω που θα σου έλεγα ποια είναι η ομάδα που έδειξε στην πρώτη αγωνιστική ότι θα δυσκολευτεί πάρα πολύ να μην να μην πέσει, ας πούμε, δεν έχουμε δείγμα σαφές μέχρι, δηλαδή μετά την πρώτη αγωνιστική. Όχι, έχουμε τις γνωστές υποψήφιες, αλλά δεν μπορούμε να πούμε σιγουριά ότι αυτή να διφέρει. Δεν έχουμε δείγμα σαφές, και επειδή κάθε χρόνο υπάρχει μια έκπληξη προς τα κάτω και μια έκπληξη προς τα πάνω, δεν ξέρω και ποια θα είναι και η έκπληξη προς τα κάτω. Δηλαδή, ποιος θα είναι ο φετινός ατρόμητος, ας πούμε, που δεν τον περιμέναμε πέρυσι να μπλέξει μέχρι τα play out και έμπλεξε για τα καλά. Δεν έχω καταλάβει ακόμα ποια μπορεί να είναι φέτος αυτή η ομάδα. Το λέω ότι δεν το έχω καταλάβει, δεν θα είναι έκπληξη να μπλέξει ο Πας. Γιατί ο Πας φέτος που τερμάτισε πέρυσι στην Εξάδα, γιατί ο Πας φέτος άλλαξε, έφυγαν όλοι. Οπότε εκεί ξεκινάει το πρωτάθλημα με στόχο την παραμονή. Δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό.
Λέω ότι από τις μικρές, αυτός που μου έκανε την καλύτερη εντύπωση, βεβαίως ήμουν και στο γήπεδο και ίσως να μετράει αυτό, ήταν ο Ιωνικός, ο οποίος δεν μου φαίνεται ότι, έστω και αν είναι νωρίς, ότι ούτε φέτος θα μπλέξει στην συζήτηση της παραμονής. Τώρα, για τον ΠΑΟΚ έχουμε ένα πολύ ευχάριστο μαντάτο. Μάλλον δύο ευχάριστα μαντάτα. Το ένα είναι ότι κέρδισε, γιατί την είχε πολύ μεγάλη ανάγκη την νίκη. Πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη. Καταλαβαίνεις, νομίζω, καλύτερα και από μένα τι θα συνέβαινε αν σήμερα, αν χθες δεν είχε κερδίσει ο ΠΑΟΚ στην πρεμιέρα τον Πανατολικό στην Τούμπα. Και ένα δεύτερο είναι ότι αλλάζει λίγο την οπτική του Λουτσέσκου. Ποντάρει στα μικρά παιδιά. Το κάνει με άνεση και με ευκολία. Δηλαδή θα πει κάποιος, ναι, εντάξει, του Τσαούση ήταν σχεδόν αναγκαστική. Ακριβώς επειδή ήταν σχεδόν αναγκαστική του Τσαούση, το ότι έβαλε στην άμυνα και τον Κουλιαράκη, δηλαδή έναν δεύτερο πιτσιρικά 18 χρονών, δείχνει ότι την αλλάζει την οπτική του ο Λουτσέσκο και αυτό το έχει πολύ μεγάλη ανάγκη ο ΠΑΟΚ. Θυμίζω, γιατί κάποιος θα πει ότι πήρε πολύ μεγάλο ρίσκο με τον Κουλιαράκη, ότι ο ΠΑΟΚ μέσα στο καλοκαίρι κάποια στιγμή που ακούστηκε το όνομα του πιτσιρικά για μεταγραφή στο εξωτερικό, διαστόματος Μπότο ή μέσω διαρροής από τον Μπότο, τον κοστολόγησε με πολλά εκατομμύρια ευρώ. Και τότε πολλοί έπεσαν από τις καρέκλες τους στη λογική ότι καλά, ένα παιδί που δεν έχει παίξει ποτέ με την πρώτη εταιρική ομάδα μπορεί να κάνει πολλά εκατομμύρια ευρώ. Ναι. Αν λοιπόν όντως αυτό το παιδί το αξιολογεί έτσι ο ΠΑΟΚ, ιδού η Ρόδος ιδού και το πείδημα. Πρέπει να το βάλει να παίξει. Και η χθεσινή του παρουσία είναι, η προχθεσινή του παρουσία είναι πολύ καλή. Πάρα πολύ καλή. Γενικά ο ΠΑΟΚ πιθανότατα, και το τονίζω αυτό, επειδή με όλο αυτό το κλίμα που είχε δημιουργηθεί είχαμε αρχίσει όλοι να επηρεαζόμαστε και να πιστεύουμε ότι θα δούμε 10 ποδοσφαιριστές που δεν θα μπορούν να δώσουν την πάσα ο ένας τον άλλον και ότι ο ΠΑΟΚ φέτος θα είναι δεν ξέρω εγώ και εγώ τι, που ξαναλέω ήταν πολύ υπερβολική όλη αυτή η εσωστρέφεια, ήταν με βάση τα όσα περιμέναμε καλύτερος. Ήταν καλύτερος γιατί ήταν μια χαρά ο Μπίσεσβαρ, πολύ φρέσκος και πολύ λειτουργικός, γιατί ο Νάραη έκανε πάρα πολύ καλό μάτς και άρχισε να δίνει assist. Σου έχω πει ότι κατά την άποψή μου αυτός είναι ο πιο έτοιμος παίκτης από όλους όσους πήρε ο ΠΑΟΚ. Το συζητάγαμε και από όταν είχε έρθει και εμένα δεν μου λέει τίποτα η Β' Γερμανίας. Ένα παιδί που σκοράρει πολύ, που δημιουργεί πολύ, πρώτος σε assist παίκτης στο πρωτάθλημα της Β' Γερμανίας. Ξεκίνησε με μια assist. Είναι καλό για τον ΠΑΟΚ που βρήκε γκολ με το καλημέρα ο Μπράντον Τόμας, που ήταν μέσα στις φάσεις. Ναι, δεν λέω ότι μας έβγαλε τα μάτια, αλλά ήταν μέσα στις φάσεις και ήταν πολύ λειτουργικός σε σχέση με την υπόλοιπη ομάδα. Δεν φάνηκαν να έχουν ζητήματα ψυχολογίας ο Κούρτιτς και ο Αουγκούστο, γιατί είμαστε εδώ ακόμα, γιατί παίζουμε, ξέρεις, αυτό το βαργεστημένο στυλ. Ναι, ναι. Δεν το κατάλαβα αυτό. Μπήκαν στην λογική ότι εδώ μείναμε, τελείωσε, πάμε παρακάτω, ώρα να παίξουμε. Οπότε ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε καλά. Θα είναι δύσκολο το πρωτάθλημα για τον ΠΑΟΚ, γιατί κάθε μάτς θα είναι σαν να δίνει εξετάσεις. Και αυτό δεν είναι ποτέ εύκολο, ποτέ, για καμία ομάδα και για κανέναν ποδοσφαιριστή. Αλλά όσο κερδίζει, θα μεγαλώνει την αυτοπεποίθησή του και θα κερδίζει σιγά σιγά και τον κόσμο του, ο οποίος βλέποντας και τόσους πολλούς πιτσιρικάδες στην εντεκάδα, θα παίρνει και ένα μήνυμα αισιοδοξίας και ελπίδας. Και νομίζω έχει δίκιο και ο... Είδες η Μόνικα, έτσι, μόλις άκουσε για πιτσιρικάδες. Είναι γνωστό ότι είναι τεκνατζού. Τις κάνεις και γενέθλια, έτσι. Ναι, ναι, τις κάνω και γενέθλια, βέβαια. Τις κάνω και γενέθλια. Εντάξει. Είναι λοιπόν βέβαιο, ήσυχα Μόνικα. Τι πέρασε κανένας. Είναι λοιπόν βέβαιο, φοβερό, έτσι. Στο κλείσιμο, στο κλείσιμο, για να δηλώσει και αυτή ότι είναι εκεί. Ναι, ναι, ότι γύρισε και αυτή από τις διακοπές. Ναι, ναι. Είναι βέβαιο λοιπόν ότι ο ΠΑΟΚ χρειάζεται νίκης, αλλά είναι βέβαιο και αυτό που είπε ο προπονητής του, και με αυτό κλείνω, ότι τέλος στην αρνητικότητα. Αρκετή. Αφήστε να δουλέψουμε, να παίζουμε, να δούμε τι διάλογο θα συμβεί στην φετινή σεζόν. Και το Άξ. Πρώτο δείγμα γραφής, λέω, ήταν καλό. Ήταν καλό. Εντάξει, ήταν τέλος στην αρνητικότητα. Τώρα δεν είναι και πολύ μακριά ο αποκλεισμός τώρα από όχι, μια ομάδα. Και αυτό θα το κουβαλάει ο ΠΑΟΚ όχι όλη τη σεζόν φέτος, για καιρό. Και είναι μια μεγάλη αποτυχία. Και ανέλαβε την ευθύνη ο Σαββίδης. Όπως επίσης, να πω και κάτι άλλο, εκτός από το τέλος στην αρνητικότητα, ο Λουτσέσκου είπε φέρτε και ένα δεκάρι. Και αυτό είναι σημαντικό. Και αυτό είναι σημαντικό. Μα όλο το καλοκαίρι δεκάρια κοιτούσαν και δεκάρια έφερναν.
Τελικά κανένας δεν είναι. Και τέλος πάντων, δεν παίζει ο Κουαλιάτα εκεί, δεν τον θέλει ο Λουτσέσκο εκεί, τι να κάνουμε, πάμε παρακάτω. Δεν έχει νόημα να το σκαλίζουμε συνέχεια, μα πήραμε τον Κουαλιάτα, μα αυτό, μα εκείνο, μα το άλλο. Θέλει ένα δεκάρι. Ένα δεκάρι, ρε παιδιά. Ένα δεκάρι, μάλιστα. Το πήρε ο Παναθηναϊκός το δεκάρι. Το πήρε ο Παναθηναϊκός, ναι. Ναι. Να δούμε τι θα δείξει τον αγωνιστικό χώρο. Ευχαριστούμε, κύριε Τσόχο. Θα τα πούμε αύριο. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια, κύριε. Σας χαιρετώ.